Γιώργο, καλά. Καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Με τα πόδια μας. Τι, με τα πόδια. Ναι, ναι, ναι. Πρόθεσή μου να ανταλλάξουμε σκέψεις πάνω στο κοινό, θέλω να πιστεύω, όραμα, να δουλέψουμε για να κάνουμε την Αθήνα καλύτερη. Μια πόλη που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών της, με σύγχρονο πρόσωπο. Μια πόλη ασφαλή και βιώσιμη. Και την προηγούμενη φορά μοιραστήκαμε κάποιες σκέψεις. Νομίζω ότι χρειάζονται μεγάλες παρεμβάσεις, μητροπολιτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις, που θα κάνουν την Αθήνα μια σύγχρονη πόλη και κυρίως θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Οι αποφάσεις όμως είναι στην αυτοδιοίκηση κυρίως. Εγώ θέλω να εκφράσω την διαβεβαίωση μάλλον από την πλευρά της κυβέρνησης ότι θα στηρίξουμε όπως, όσο μπορούμε και όπως μπορούμε τις αποφάσεις του Δήμου της Αθήνας σε ένα κοινό τόπο που είναι, όπως ανέφερα και πιο πριν, η αποφασιστικότητά μας να γίνει η Αθήνα καλύτερη. Και βεβαίως να πω ότι αυτό που πρέπει να προετοιμάσουμε κατάλληλα είναι έναν ουσιαστικό διάλογο με όλους τους φορείς, ανοιχτό, δημοκρατικό, ώστε οι τελικές αποφάσεις να αποτελούν τον κοινό τόπο όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ακολούθως να φροντίσουμε εμείς να έχει εξασφαλιστεί για τις όποιες δράσεις αποφασίσουμε τόσο η θεσμική αρτιότητα όσο βεβαίως και η οικονομική βιωσιμότητα. Είμαι στη διάθεσή σου σήμερα να κουβεντιάσουμε και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Να επισημάνω με την ευκαιρία ότι παρακολούθησα με ενδιαφέρον την άνοδο της τουριστικής ζήτησης, ας το πω έτσι, της Αθήνας. Η πρωτεύουσα γίνεται ξανά ένας ελκυστικός τουριστικός προορισμός. Φέτος περιμένουμε νέο ρεκόρ στον τουρισμό και πρέπει να κινηθούμε μαζί ώστε η Αθήνα να παίξει σημαντικό ρόλο, να πάρει σημαντικό μέρος αυτής της μεγάλης τουριστικής αύξησης των αφήξεων. Και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Πρωθυπουργέ, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Οπωσδήποτε η αναβάθμιση συνολικά της πρωτεύουσας προϋποθέτει τη συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, μάλιστα, μαζί με την κυβέρνηση. Είναι γεγονός ότι στην Αθήνα παρουσιάζεται μια τεράστια ευκαιρία. Για τρίτη συνεχή χρονιά θα έχουμε αύξηση του τουρισμού, αύξηση των επισκεπτών και αυτό είναι κάτι πάνω στο οποίο πια χτίζουμε πάρα πολύ μεθοδικά. Και θα πρέπει βεβαίως να φροντίσουμε και τις γειτονιές και το κέντρο, γιατί το ξέρουμε ότι οι τουρίστες σχηματίζουν, αποκομίζουν την εντύπωση για το κέντρο της πρωτεύουσας, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να δίνουμε διαρκώς την εντύπωση μιας πόλης ασφαλούς και βιώσιμης και χωρίς εικόνες που υποβαθμίζουν άδικα την εικόνα της πρωτεύουσας. Από εκεί και πέρα έχω και εγώ πάρα πολλά να μοιραστώ μαζί σας σε ό,τι αφορά και το θέμα το θεσμικό των αρμοδιοτήτων Δήμου, Περιφέρειας, Κυβέρνησης, πώς θα πρέπει πια να διαμορφωθούν στο πλαίσιο μιας σύγχρονης μητροπολιτικής διακυβέρνησης. Και το θέμα βεβαίως των πόρων, όπου ήδη εμείς αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους και θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε αυτό ακόμη περισσότερο να το βελτιώσουμε σε συνεργασία, όπως είπα, πάντοτε με όλους τους φορείς.